Και εμφάνιζε ενός άντρα, τι ρόλο παίζει? Δηλαδή, εσύ πάντα ήσουν με άντρες, τώρα είσαι, δεν ξέρω, ή θες να είσαι με άντρες οι οποίοι είναι αυτό που λέμε τέλειοι και τα λοιπά, γυμνασμένοι και αυτά. Ή ο άντρας μπορεί να έχει την κυλίτσα του, τα κιλάκια του κτλ. Νομίζω θέλω ο άντρας να βγάζει το σώμα, ας πούμε, να βγάζει υγεία αυτό, αυτό που λέμε. Δεν θα ήθελα να έχει τρελά κιλά παραπάνω, αλλά δεν μου αρέσουν τα σώματα, τα φέτες τώρα, μετά τα γραμμάρια. Είμαι στο γυμναστήριο όλη μέρα. Δεν με τρελαίνουν εμένα. Τα θεωρείς υπερβολικά. Εγώ θέλω πιο φυσιολογικά, μάλιστα, πιο απλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επίμαχο σημείο που έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Το βλέπω και στα social media από το πρωί, παίζει πάρα πολύ στα lifestyle site, ρε παιδί μου. Το συζητήσαμε και εμείς στην αρχή. Σας ξέφυγε λίγο εκεί με τη Δέσποινα. Σας ξέφυγε πολύ, όχι λίγο, για να είμαι ειλικρινής. Ξεκατενιαστήκατε και σου ξέφυγε λίγο περισσότερο εσένα, έχω την αίσθηση. Δηλαδή, είπε η Δέσποινα ότι είσαι χαοτική. Και μετά εσύ είπες, τι λες, κοριτσάκι μου, κοριτσάκι, πώς την είπες, κοριτσάκι, τι είπες κτλ. Και είπες ότι άμα αρχίσω κι εγώ, θα πω πολλά για σένα και εσύ που έχεις τσακωθεί με όλη τη σομπή. Κάτι τέτοιο υπόθηκε. Τι έγινε τέλος πάντων? Δηλαδή, είστε σφαγμένες και από πίσω, ήταν μια ένταση της στιγμής? Τι συμβαίνει? Μιλάμε για την εκπομπή τη μεσημεριανή που σε τέσσερις γυναίκες στο έψιλον πάντα, έτσι, για να πούμε και να κάνουμε και τη διαφήμιση. Πιστεύω ότι ήταν μια ένταση της στιγμής. Επίσης. Δεν έχει σημασία μόνο τι λες, αλλά και σε τι ύφος λες κάτι. Εγώ είμαι σαν παιδί λίγο αυθόρμητη, αλλά αληθινή. Και όταν αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή ότι κάποιος πάει να μου την πει, απαντώ. Αυτό σίγουρα ξέφυγε. Αισθάνθηκες ότι σου πήρε εκείνη την ώρα? Ναι. Δηλαδή, το χωτική ήταν επί προσωπικού, γενικά. Γενικά, κάναμε μια κουβέντα για ένα άσχετο θέμα. Για τη Δούρου, δεν λέγατε. Για τη Μακρύ, φωτογράφηση της Ραχίλ Μακρύ, ναι. Μετά αισθάνθηκα έτσι, αντίδρασα πολύ αυθόρμητα. Η αλήθεια είναι ότι τηλεοπτικά ή γενικά στη ζωή μου δεν θα ήθελα να είχε συμβεί αυτό, αν ρωτάς. Ναι. Και θεωρώ ότι. Θα προτιμούσες να έχεις κρατηθεί. Θα προτιμούσα να μην έχει συμβεί όλο το συμβάν. Όλο. Όλο το συμβάν δεν θα ήθελα να είχε συμβεί. Από εκεί και πέρα. Δεν υπήρχε κάτι πριν ή μετά. Αισθάνεσαι, συγγνώμη λίγο, αισθάνεσαι ότι λίγο έχασες το δίκιο σου? Γιατί πες, υπόθηκε κάτι, δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι δεν έγινε και επίτηδες, αυτό το χαοτική που εσένα σε προσέβαλε. Εγώ δηλαδή ένιωσα ότι εσύ αισθάνθηκες ότι πήγαινε γενικά, ήταν ότι γενικά. Ήταν υποτιμητικός ο χαρακτηρισμός χαοτική, αυτό. Μην κολλάμε στη μία λέξη, γιατί και ούτε θέλω να κάνουμε ανάλυση ατάκα τα καλά, ήταν γενικότερα. Ναι, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω, ότι εσύ ας πούμε αισθάνθηκες ότι αν το είχες διαχειριστεί διαφορετικά, θα ήταν και διαφορετικά τα συμπεράσματα. Δηλαδή, ότι αν είχες απαντήσει και εσύ διαφορετικά, ή θα είχες σταματήσει, ή θα, ρε παιδί μου, θα λέγανε μπράβο στην Έλληνα για το πώς το χειρίστηκε. Εγώ δεν σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή αν θα μου πούνε μπράβο ή όχι. Μαύρο. Ήμουν πολύ αυθόρμητη. Και γενικά είμαι αυθόρμητη ως άνθρωπος. Και αυτό που αισθάνομαι δεν βγαίνει. Αλλά θεωρώ ότι ήταν μια στιγμή, πέρασε. Μίλησατε μετά με τη Δέσποινα? Μιλούσαμε όπως μιλάμε στην εκπομπή. Όχι, μετά το συμβάν, μετά τη λήξη της εκπομπής, αν μιλήσετε και είπατε, ρε παιδί μου, μας ξέφυγε να ζητήσει συγγνώμη μία στην άλλη κτλ. Μετά έφυγε, δεν ξέρω, μπορεί να έχει δουλειά. Έφυγε κατευθείαν. Σήμερα έχετε μιλήσει ή θα βρεθείτε στην εκπομπή? Τώρα θα κατευθείαν πάω στο κανάλι που έχουμε σύσκεψη. Άρα δεν έχετε μιλήσει, λέω, από χθες από το συμβάν, δεν έχετε μιλήσει τηλεφωνικά. Καλά, μετά συνεχίστηκε η εκπομπή, από ότι δεν μιλούσαμε. Συνεχίστηκε, δεν είναι ότι. Ναι, αλλά επειδή συμβαίνει κάτι ακραίο, μετά τη λήξη της εκπομπής, ή εξαφανίζεται ένας με τον άλλο ή κάθονται και τα λένε. Συνήθως έτσι συμβαίνει όταν γίνεται κάποιος καυγάς σε μια εκπομπή. Εγώ ήμουν εκεί, αλλά δεν μπορώ να μιλάω και εκ μέρους της αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπορεί να έχει δουλειά η κοπέλα, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Εσύ αισθάνεσαι την ανάγκη να της πεις ένα συγγνώμη από τη δικιά σου μεριά ή θεωρείς ότι δεν έφταιξες? Και ότι απλώς ο αυθορμητισμός που δόθηκε μια αφορμή ήταν εκείνος που δημιούργησε την ένταση της στιγμής. Εγώ το ξέρω, ξέρεις το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν έφυγα από την εκπομπή, τι είναι? Όπου αύριο έχω να πάω στο Λιάγκα. Αυτό σκέφτηκα. Λέω τι με περιμένει. Και εγώ ξέρω, σκέφτηκα μόλις συνέβη αυτό. Τι? Άκου, τύχη που αύριο έχουμε καλεσμένη την Έλληνα από Βασιλείου. Είμαι σίγουρη. Γιατί πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι η Έλληνα είχε κληθεί μια-δύο εβδομάδες πριν. Έτσι, πολύ νωρίτερα. Πριν το Πάσχα, βεβαίως. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Αν θέλω. Αν αισθάνεσαι την ανάγκη να ζητήσει ένα συγγνώμη για τη δικιά σου λογική. Άσχετα αν αισθάνεσαι ότι έχει φταίξει ή όχι. Εγώ αυτό που θα ήθελα, αφού λέμε αυτό, είναι γιατί ο κόσμος είναι που μας κρίνει, ο κόσμος να είναι εντάξει και δεν υπήρχε λόγος να είναι μπροστά σε αντιπαραθέσεις γενικότερα. Από την άλλη, να σου πω κάτι, το ότι κάποιες στιγμές
μπορεί να υποθούν πάνω σε μία κουβέντα και δύο λόγια παραπάνω. Mm-hmm. Εσύ που είσαι τόσο αυθόρμητος άνθρωπος, δεν το καταλαβαίνεις. Εγώ το καταλαβαίνω, τώρα μιλάμε για σένα. Καλά, δεν είναι κάτι τόσο τραγικό. Τώρα το συζητάμε πώς. Ναι. Δηλαδή και εσύ. Όμως έγινε. Δηλαδή και εσύ σήμερα θα πας στην εκπομπή. Κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Εγώ θα πάω με χαμόγελο. Θα πας με χαμόγελο. Δεν αισθάνεσαι, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ έχω τσακωθεί με κάποιον. Ναι. Την επόμενη, γιατί και εμένα μου έχει τύχει να υπάρχει μια. Την επόμενη μέρα που θα πάω, είμαι και λίγο μαγκωμένος τώρα. Τι θα γίνει, πώς θα τα πούμε, τι θα. Θέλω να πιστεύω ότι και οι δύο θα δείξουμε ωριμότητα και θα συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή μας με καλή διάθεση. Αυτό θέλω να πιστεύω. Το κλίμα, ρε παιδί μου, στην εκπομπή είναι καλό. Δηλαδή, μέχρι χθες ήταν καλό με τις τέσσερις σας ή. Δηλαδή ταιριάζεται, ας πούμε, ή δεν ταιριάζεται. Πώς το πιστεύεις? Έχω τοποθετηθεί σε αυτό. Σαν τηλεοπτική χημία εννοώ. Έχω τοποθετηθεί σε αυτό. Ενώ στην αρχή ήταν δύσκολο επειδή δεν γνωριζόμασταν. Μετά είχαμε αρχίσει. Εγώ προσωπικά περνούσα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή κάνουμε χαβαλέ με την Όνη τα πειράγματα, για παράδειγμα. Είναι και μηνυματικά συνέχεια. Εσύ πιο κοντά έχεις έρθει με την Όνη από τις άλλες τρεις κοπέλες? Τι να σου πω. Με την Όνη έχουμε έρθει αρκετά κοντά. Με όλα τα κορίτσια, να σου πω κάτι. Περνάμε τόσες ώρες καθημερινά μαζί. Κάνουμε μια δουλειά μαζί. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει μια αλχημία και υπάρχουν αυθεντικές στιγμές σε αυτή την εκπομπή που είναι και το ζητούμενο. Mm-hmm. Ενώ στην αρχή ήταν πιο πολύ πότε πρέπει να μιλήσει μία πρώτη, η άλλη να βρει τα πατήματα η μία στην άλλη. Τώρα, το πράγμα ίσως παραπήγε το πράγμα. Υπάρχει αρχηγός στην παρέα ή υπάρχουν τέσσερις ισοδύναμες? Όχι, είναι ισότιμη ρόλη. Δεν υπάρχουν αρχηγοί. Και ανάλογα με τη θεματολογία μπορεί να το ξεκινήσει το θέμα μία κοπέλα, σε μία άλλη θεματολογία να το ξεκινήσει μία άλλη κυρία. Δεν υπάρχει. Όχι. Εσένα σε ενοχλεί αυτό, Έλενα? Δηλαδή, θα ήθελες να είσαι σε μια εκπομπή που να είσαι εσύ το κεφάλι, ας πούμε? Σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την εκπομπή, δεν με πειράζει καθόλου. Αν έχω την τύχη και τη χαρά να κάνω κάτι που έχω σκεφτεί, βλέποντας τώρα πολύ αμερικάνικη τηλεόραση, ο καθένας έχει όνειρα. Mm-hmm. Και έχω κάτι που μου αρέσει πολύ, αν μου δοθεί η ευκαιρία, θα χαρώ πάρα πολύ να το κάνω. Τι είναι? Αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Τι είναι αυτό? Μην το πει τώρα, δεν θέλω να το πει, μην το κάψει. Θες να το πεις, αν θες να το πεις. Όχι, εντάξει, δεν. Πες το. Δεν έχω πρόβλημα. Πες το. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι συνεντεύξεις βλέποντας αμερικάνικη τηλεόραση που είναι λίγο ανθρώπινες. Κοιτάξτε, στο κάθε είδος τους υπάρχει άνθρωπος που το κάνει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Δεν θα πήγαινα να πάω ούτε στα χωράφια, για παράδειγμα, ξέρω εγώ ποιον θαυμάζω. Είναι πολύ καλός ο Χατζή Νικολάου, για παράδειγμα. Το κάνει θεϊκά αυτό που κάνει. Βεβαίως. Υπάρχουν πολύ καλοί στην ψυχαγωγία και εσείς κάνετε φανταστικές συνεντεύξεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό, μη σου πω τώρα όλες τις λεπτομέρειες του κόντζετ, και τα πρόσωπα που θα είναι να δείχνουν αυθεντικές στιγμές τους, όπως και πολιτικά πρόσωπα. Δεν μιλάω για πολιτική συνέντευξη. Με αφορμή λοιπόν που είδαμε πλέον να έχει ανοίξει ο δρόμος και να μιλάνε οι άνθρωποι για την ζωή τους, αν έχουν χόμπι. Στην αμερικάνικη τηλεόραση βλέπουμε τον Ομπάμα να πηγαίνει σε ψυχαγωγικές εκπομπές, βλέπουμε να πηγαίνει σε ψυχαγωγικές εκπομπές η Μισελ Ομπάμα επίσης. Mm-hmm. Και να μιλάνε για υγεία, να μιλάνε για πράγματα που αγαπούν και είναι και αυτά μέρος της ζωής τους. Θα ήθελες να γίνεις το ε, δηλαδή το συζητάς με το ε, ή θα είσαι στο χρόνο? Καλά, μην το προχωράμε τώρα. Όχι, του χρόνου θα είσαι στο ε, ρε παιδί μου, εσύ πώς το. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει κάποιες πολύ καλές κουβέντες, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορώ να σου απαντήσω κάτι τέτοιο. Δεν έχετε ωραία κλείσει ακόμα. Εμείς ευχόμαστε. Εσείς έχετε κλείσει? Όχι, δεν έχουμε κλείσει. Αλλά επειδή. Κάποιοι όμως, ναι, καινούριο, δεν είπε σήμερα ότι έκλεισε. Ναι, ναι, δεν το άκουσα. Μετά το Πάσχα συνήθως ξεκινούν. Θυμάμαι τα παλιότερα χρόνια, υπογράφαμε από τον Μάιο κιόλας. Τώρα είναι πιο δύσκολα τα οικονομικά, ρε. Αλλά τα τελευταία χρόνια, νομίζω, υπογράφουμε όλοι πολύ τελευταία στιγμή. Και για αυτή την εκπομπή. Υπάρχει αυτό. Άμα δεν υπογράψεις, πας άλλο. Μην τον ακούς, βρε, Ελένα. Εννοούσα ότι είσαι εκπομπή και δεν έχεις υπογράψει, μωρέ, και εσύ, και ψαρώνω. Λοιπόν. Έλα.